the public. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως και πριν δύο εβδομάδες. Seems that we cannot have a winner. I'm only 4 weeks here, but I like the way Anortos is playing. Όπως και πριν δύο εβδομάδες δεν είχε νικητή. Είναι περίπου ένα μήνα προπονήσει εδώ. Πιστεύω ότι η Anortos είναι πολύ καλή ομάδα. And 2 weeks ago, I thought the game was already very open, but today it was even more. Και πριν δύο εβδομάδες το παιχνίδι ήταν ανοιχτό, αλλά σήμερα ήταν περισσότερο ανοιχτό, πιο ανοιχτό. And it's a pity, of course, for our side that we didn't win, but I think my colleague will say the same. Δεν είναι καλό ότι δεν κερδίσαμε. Το ίδιο και οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι καλό για τους ποδοσφαιριστές. Most important is that football is for the public. Το καλό είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους. And I wish that we had every week games like this, on a pitch like this, in a stadium like this. I like it very much. Και εύχεται να γίνονται συνεχώς αυτού του είδους παιχνίδια. You want me to say anything more? Everybody say you must stay short, so now I don't say much, and you look at me. I give it to my colleague. You say short, but the others this is say long? Even shorter, you know? Oh, yes? Yeah, even they okay. Translate, I mean. Εντάξει, θα συμφωνήσω, θα έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα παραπάνω από ότι αυτά που έδειξε η ομάδα. Εντάξει, φαίνεται ότι πρέπει να σε θέλει και μπάλα κάποιες φορές. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν είχαμε εδώ και μπορώ να πω ότι σε περισσότερα παιχνίδια δημιουργήσαμε, μπορώ να πω, πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν ξέρω πόσες τελικές προσπάθειες είχαμε. Εμείς και βάλαμε μόνο 2. Και ο αντίπαλος δεν είχε ούτε μισά από αυτά που είχαμε εμείς και βάλανε 2. Και θα συμφωνήσω σε αυτό ότι ο κόσμος που ήρθε στο κήπεδο απόλαυσε το παιχνίδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ για γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Διότι ο κόσμος έρχεται εδώ να δει το καλό ποδόσφαιρο. Ανεξάρτητο ότι καθένας έχει δικό του φίλαθλο και καθένας θέλει να κερδίσει παιχνίδι. Άρα θα συμφωνήσω και εγώ ότι αυτοί που ήρθαν σήμερα στο παιχνίδι απόλαυσαν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Σίγουρα ο αντίπαλος ομάδα μπορεί να πει ότι εμείς από την πλευρά δικό μας να πούμε ότι είμαστε απογοητευμένοι, διότι αν κάποια ομάδα που δικαιούταν να κερδίζει το παιχνίδι σήμερα είμαστε σίγουρα εμείς. Αλλά μπορούσαμε και να είχαμε χάσει, διότι χάναμε 2 φορές. Εμένα άλλα 2 παιχνίδια, στο όμιλο μας είναι όλα ανοιχτά και να προσπαθήσουμε αυτά τα 2 παιχνίδια να πάρουμε αποτέλεσμα που θέλουμε, ούτε ώστε να προχωρήσει παραπέρα η ομάδα. Συγχαρητήρια ακόμα σε όλους, αυτοί που πήραν το μέρος στο σημερινό παιχνίδι, διότι όπως είπαμε και πριν ήταν ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Ευχαριστώ. I think it was even longer than the 2 of us together. Yeah. Good evening. I think it was, like my coach said, a very nice game. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. But I'm here for 1.5 years, and I never mentioned one time about any referee. Είμαι εδώ ένα χρόνο και δεν ξαναμίλησε για τους, να σχολιάσει για τους διαιτητές. But maybe for people, for the fans and the public in general, the most important is not if they give one penalty or if they disallow one goal, is these small things. These small things that happen around 90 minutes and that it puts nervous in the players. Απλώς δεν είναι αν θα δώσει ο διαιτητής ένα πέναλτι ή θα δώσει κάποιο φάουλ. Απλώς για τη διάρκεια του αγώνα, ορισμένα μικρά πράγματα μπορεί να είναι σημαντικά. I give you a small example. Second half, we had the Anortis
at a throw-in, and I said to the fourth referee, look, the throw-in is 20 meters behind. He said, okay, I will say to the referee. And Arnautis had the throw-in 20 meters over in front, and they created a chance. And after he said to me to shut up, this is these small things that happened that I don't like. The rest was, everything was okay, and I think 2-2 was a fair result. Παράδειγμα, ένα αράουτ είχε η ανόρθωση. Μίλησε μου ότι πριν να γίνει το αράουτ ήταν 20 μέτρα μπροστά. Και του είπε εντάξει και μετά του άφησε να παιχτεί το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Okay, I just say to our fans now a message that the next two games we will try to win them, to go through for the cup, and we need all the support from them. Ένα μήνυμα μόνο στους φιλάθλους μας είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια και να περάσουμε στον ημιτελικό. Thank you. It's not about good or bad, you know. It's not the referees. You have to see what referees they had last year to see how they win the championship. Not no referee because he didn't give a round from 20 meters. Come on, no joke. But people here don't open their mouth, you know, because everybody here comes and they say whatever they want. You, when you talk and you are translator, he didn't want to make a translation all what you are saying. Because he wants to say only what he wants to say. He doesn't want to say what you say. And you, they want to show about the Arau. They have to see how they win the championship last year. Άντε, από αυτό είναι που θέλω να πω. Άντε, πες του, πες του. Άσε, άντε, δεν θέλουμε. Κάτσε, κάτσε, με συγχύσεις. Δικηγόρος είσαι. Ο δικηγόρος τους είσαι. Είμαι δημοσιογράφος. Δικηγόρος τους είσαι. Δημοσιογράφο. Κουτσομπόλης είσαι, όχι δημοσιογράφος. Άντε, come on. Κουτσομπόλης είσαι, δημοσιογράφος. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σήμερα είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι η ομάδα μου ήταν καλύτερη και στα 90 λεπτά. Κατάφερε να δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Δυστυχώς η μπάλα πιστεύω δεν μας ήθελε, γιατί ενώ δεχτήκαμε εύκολα δύο γκολ, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις τόσες πολλές ευκαιρίες σε γκολ. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να κυνηγήσουμε τις νίκες στα δύο υπόλοιπα παιχνίδια για να μπορέσουμε να περάσουμε στους ημιτελικούς. Αυτά. Αυτά λοιπόν στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Ενώ ακριβώς ενώ όλα πήγαινα μια χαρά, μια αναφορά του Ζωάο Πάιβα για την σημερινή διαιτησία προκάλεσε, όπως είδαμε, την αντίδραση του Τιμούρ Κετσπάγια. Κατά τα άλλα έχουν συμφωνήσει τόσο οι προπονητές όσο και οι ποδοσφαιριστές ότι